Με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ιράν μετά και τη σταδιακή άρση των διεθνών κυρώσεων κατά της χώρας ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για το πυρηνικό της πρόγραμμα, αναμένεται στην Κύπρο την επόμενη Τρίτη για επίσημη επίσκεψη ο Υφυπουργός Οικονομικών του Ιράν, Αλίας Καρίν, ο οποίος θα υπογράψει διμερείς συμφωνίες με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι προοπτικές για συνεργασία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, τόνισε στον Αντένα ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΒΕ Μάριο Τσακής, ο οποίος υπενθύμησε πως το Ιράν είναι μια χώρα των 80 εκατομμυρίων κατοίκων και η τέταρτη χώρα παγκοσμίως σε αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου. Μια πλούσια οικονομία το Ιράν, παραγωγός πετρελαίου αλλά και πολλών άλλων προϊόντων. Και σίγουρα μας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε με αυτή την αγορά προκειμένου να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τις κυπριακές επιχειρήσεις. Ο Μάριο Τσακής ανέλησε και το πώς μπορούν να επωφεληθούν και οι ιρανικές επιχειρήσεις. Το που η Κύπρος μπορεί να προσφέρει είναι την στρατηγική της θέση προκειμένου οι ιρανικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν την Κύπρο ως βάσινο έδρα για τις διεθνείς τους δραστηριότητες. Κατά την παραμονή του κ. Ασκαρίν στην Κύπρο, αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, ενώ θα μιλήσει στην ιδρυτική εκδήλωσή του Κυπρο-Ιρανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου. Ο κ. Ασκαρίν αναμένεται να αναφερθεί και στο ενδιαφέρον της National Iranian Tanker Company για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο. Ενώ σε συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου, αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για απευθείας δρομολογημένες πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών.